την απόλυτη αντίφαση φέρνει στο προσκήνιο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης, καθώς παρά την εκτόξευση στις τιμές των τροφίμων και τους πολίτες που σφίγγουν το ζωνάρι, δεκάδες χιλιάδες τόνοι τροφίμων και στην Κρήτη καταλήγουν στα σκουπίδια. Η τεράστια ποσότητα σπατάλης τροφίμων και στο νησί μας προκαλεί προβληματισμό. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά αν με επιτρέπετε να κάνω έναν υπολογισμό, θα λέω ότι μιλάμε για περίπου 30 με 40 χιλιάδες τόνους τροφίμων που χάνονται στο επίπεδο της Κρήτης. Θα πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη ότι εμείς, επειδή έχουμε και πολλά θερμοκήπια που παράγουν λαχανικά, έχουμε και εκεί σημαντικές απώλειες που δεν έχουν να κάνουν δηλαδή, με όλη την τροφική αλυσίδα, που θεωρώ ότι είναι της τάξης των άλλων 10.000 τόνων. Η Κρήτη και η χώρα μας ακολουθούν πιστά τα βήματα άλλων χωρών της Ιφιλίου με αριθμούς που προκαλούν ήλιγκο για τον απίστευτο όγκο τροφίμων που φτάνουν σε χωματερές, ενώ 700 εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται παγκοσμίως. Έχουμε αύξηση της κόστους και αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο που ζούμε και φυσικά καταναλώνουμε τα τρόφιμα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι το θετικό αυτή του προβλήματος θα είναι η μείωση της σπατάλης. Γιατί η σπατάλη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν ακούσετε τα νούμερα, μιλάμε σε παγκόσμιο επίπεδο για περίπου 130 εκατομμύρια τόνους τροφίμων ετησίως να χάνονται. Στη διάρκεια του συνεδρίου Retaste 2022 που πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τέθηκαν στο επίκεντρο καινοτόμες λύσεις, μια προσπάθεια επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε την τροφή και τους φυσικούς σπόρους που σπαταλούνται μέχρι να φτάσει στο πιάτο μας, καθώς και τη διαχείριση πολυμάτων τροφίμων. Η προσπάθεια που γίνεται περιλαμβάνει την κυκλική οικονομία, αλλά και πρόγραμμα που αφορά τις επιχειρήσεις. Σαν περιφέρεια, το έχουμε εντάξει στους σχεδιασμούς μας, στο πλαίσιο χρηματοδότησης της κυκλικής οικονομίας σε επιχειρήσεις, το οποίο είπαμε ότι θα τρέξει στο επόμενο διάστημα, το είπε και η κυρία Κασουτάκη, ότι θα βγουν οι πρώτες προσκλήσεις στη βάση μιας μελέτης που ήδη υλοποιούμε στην περιφέρεια για την κυκλική οικονομία σε επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι έχουμε ανοίξει τη συζήτηση, ότι συζητάμε εναλλακτικές λύσεις, ότι έχουμε διαπιστώσει το πρόβλημα και πλέον θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρώτο βήμα. Το συνέδριο οργάνωσε το ΕΛΜΕΠΑ σε συνεργασία με το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.